Μετά την όλη αναστάτωση που προκάλεσε ο νόμος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά μεταξύ άλλων και τον τρόπο διάθεσης των αγροτεμαχίων, καταργώντας τη διαδικασία της προσωρινής καλλιέργειας στο έλος Κλειδίου και άλλες περιοχές, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Διονύσης Ψωμιάδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Μαθίας κ. Κώστας Καραπαναγιωτίδης είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εκ των υστέρων απέστειλαν στον Υπουργό από κοινού επιστολή. Στην επιστολή τους αναφέρουν: Κύριε Υπουργέ, με το άρθρο 37 του νόμου 4061 του 2012, παράγραφος 16, καταργείται το άρθρο 2 του νόμου 138 του 1975, με το οποίο είχε κυρωθεί και είχε ισχύ η 95 του 1975 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Ωστόσο, σε περιφερειακές ενότητες βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκμίσθωσης εκτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βάσει της προτέρας νομοθεσίας. Για παράδειγμα, στην Ημαθία η διαδικασία βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο και αναμένεται μόνο η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη για την εκμίσθωση των τεμαχίων. Αντιλαμβάνεστε ότι η αναστάτωση όχι μόνο στις υπηρεσίες, αλλά ιδίως στους ακτήμονες καλλιεργητές είναι μεγάλη και ζημιογόνα, δεδομένου ότι η αλλαγή αυτή επέρχεται εν μέσω της περίοδου. Κατόπιν τούτων, σας ζητούμε να επιληφθείτε προσωπικά του θέματος, ώστε η εφαρμογή του νόμου να γίνει μετά το τέλος της φετινής καλλιεργητικής περίοδου.